Καλησπέρα όλο από την Λευκοσία. Εδώ στην Λευκοσία υπάρχει ένα αλαλούμ για το κατά πόσο έχει επιτευχθεί όντως πλήρης συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και Τρόικας. Πριν από λίγο, σε μια σημαντική του δήλωση, ο Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Βάσος Αρλή, χρησιμοποίησε τον όρο καταρχήν συμφωνία. Προφανώς κάποιοι βιάστηκαν να μιλήσουν για πλήρη συμφωνία, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε, σε αυτό το ευαίσθητο οικονομικό περιβάλλον απέχει η πρόοδος από την πλήρη συμφωνία. Ωστόσο, για την Λευκοσία και μέσα από τις πληροφορίες που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, είναι πως για την Λευκοσία ουσιαστικά υπάρχει συμφωνία. Πως έχουν κλείσει όλα τα καρφωδη ζητήματα και απομένουν απλά κάποια τεχνικά θέματα. Για δύο μόνο λόγους δεν χρησιμοποιείται η λέξη συμφωνία. Πρώτον, γιατί παραμένει ακόμη ανοιχτό το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των Κυπριακών τραπεζών και τα κλίματα. Δεν ξέρουμε δηλαδή το ποσό που θα χρειαστεί για την ανακεφαλαιοποίηση. Mm-hmm. Ακριβώς. Παραμένει ακόμη ανοιχτό. Υπάρχει εν εξελίξη μια έκθεση, η οποία διενεργείται από τον Νίκο Πίμκο. Καθώς και για το ότι θα πρέπει βεβαίως να περάσει αυτή η πρόταση από το Eurogroup της 3ης Δεκεμβρίου. Ωστόσο, προς το παρόν, όλοι έχουν κρατήσει μια, θα λέγαμε, πισινή σε σχέση με το χθεσινό κλίμα εφορίας, το οποίο υπήρχε και το οποίο μιλούσε για μια πλήρη συμφωνία, και αναμένουν τις εξελίξεις. Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν προέβη σε καμία απολύτως δήλωση για το θέμα από τις Βρυξέλλες, ενώ και τα κόμματα και οι υποψήφοι για την Προεδρία, καθώς εδώ υπάρχει και ένα έντονο προεκλογικό σκηνικό, έχουν κρατήσει έτσι μια, θα λέγαμε, επιφυλακτική στάση. Να πούμε ακόμη όλα πως αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως μέσα από δημοσκόπηση που θα δημοσιεύσει την Κυριακή εφημερίδα Καθημερινή, το 58% των Κυπρίων τάσσεται υπέρ αυτού του μνημονίου, κάτι που δείχνει και την αβεβαιότητα την οποία νιώθει εδώ ο κόσμος και θέλει να έχει μια εξέλιξη, ένα τέλος όλη αυτή η ιστορία. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Τώρα, Παύλο, αυτό το χρονοδιάγραμμα που μας περιέγραψε είναι, νομίζω, ακριβέστατο, διότι τα ίδια ακριβώς λέει και ο Ρεν με τον Ι και με το Ζήγμα. Λέει ότι θα πρέπει να μέσα στις επόμενες εβδομάδες να ολοκληρωθεί ο εμπράγματος έλεγχος και εν συνεχεία η συμφωνία, η όποια συμφωνία, να επικυρωθεί από το Eurogroup. Σε ό,τι αφορά όμως αυτή τη δημοσκόπηση που μου κάνει κλικ έτσι όπως την ακούω, όλο αυτό το χρονικό διάστημα βλέπαμε ότι η Κύπρος, κατά τα πρότυπα του Western, περίμενε να έρθει το αμερικάνικο υπηκό για να τη σώσει, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Ναι. Δεν έγινε εφικτό, δεν κατέστη δυνατό. Παρά τα αυτά όμως, αυτό το γεγονός ότι τελικά μπαίνουν στο μνημόνιο δεν φαίνεται να το αντιμετωπίζουν ως ένα δραματικό γεγονός. Ναι, νομίζω ότι όντως ξαφνιάζει να το δει κανείς έτσι, αλλά έχω την εντύπωση ότι για ένα μέρος του κυπριακού λαού, και ιδιαίτερα όχι για τους ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ, δηλαδή όχι για τους ψηφοφόρους του κ. Χριστόφια, για τους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων, η ένταξη στο μνημόνιο είναι μια άρση μια αβεβαιότητας που κρατάει μήνες και το αντιμετωπίζουν ως μια. Εν πάση περιπτώσει, ας σταματήσει αυτή η περίοδος αβεβαιότητας. Είναι μια μεγάλη διαφορά. Αλλά όλα είναι διαφορετικά στην περίπτωση της Κύπρου. Καταρχήν, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι εάν οριστικοποιηθεί, που φαίνεται να οριστικοποιείται, η είδηση ότι η Κύπρος υπογράφει μνημόνιο και μπαίνει στην διαδικασία της Τρόικας, δεν είναι ευχάριστη είδηση, είναι δυσάρεστη είδηση, είναι δραματική είδηση για την Κύπρο. Υπάρχουν όμως κάποιες διαφορές. Πρώτον, είναι διαφορετικό το πρόβλημα από εμάς. Δεν χρεοκόπησε το Κυπριακό κράτος. Οι τράπεζες έχουν πρόβλημα και μόλυναν τα δημόσια οικονομικά. Συνεπώς, το τραπεζικό πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίσει. Δεύτερον, η Κύπρος έκανε όλες τις προσπάθειες να αποφύγει το μοιραίο. Χτύπησε και την πόρτα της Ρωσίας, χτύπησε και την πόρτα της Κίνας. Απλώς κανείς δεν της έδωσε τα 5 δισεκατομμύρια που χρειάζεται. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι νόμιζαν ότι θα δώσουν τα 200 δισεκατομμύρια που χρειαζόμαστε εμείς. Και τρίτον, η αίσθηση, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί, μπορεί να διαψευστεί, αλλά η προσδοκία του κυπριακού λαού είναι ότι για αυτού το μνημόνιο δεν θα είναι κάτι τόσο δραματικό. Ούτε η λιτότητα θα είναι τόσο βάρβαρη, ούτε οι αλλαγές θα είναι τόσο μεγάλες και δραματικές και γρήγορες, διότι η Κύπρος, σε διαφορά με την Ελλάδα, έχει μια αποδοτική δημόσια διοίκηση που λειτουργεί σωστά, έχει κτηματολόγιο πριν γίνει κράτος, έχει ένα φορολογικό σύστημα που δουλεύει σωστά. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ σε κυπριακό γάμο, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ο παπάς κόβει θεωρημένη από την εφορία απόδειξη για την αμοιβή που παίρνει. Δεν το έχω δει ποτέ στην Ελλάδα σε καμιά εκκλησία. Θέλω να πω, υπάρχει μια προσδοκία στον κόσμο ότι δεν θα υποστούν ούτε μια τόσο βάρβαρη λιτότητα, ούτε μια τόσο ταπεινωτική ανάμειξη. Μα 10% δεν είναι οι μειώσεις μισθούς. 10% δεν είναι οι μειώσεις μισθούς, αυτό δεν προβλέπεται. Καταρχήν αυτό προβλέπουν, ναι. Αυτό προβλέπουν. Και ο καυγάς βέβαια είναι τα λεφτά που θα πάνε στις τράπεζες, πόσα θα είναι και ποιον θα βαρύνουν στο τέλος. Mm-hmm. Αυτό, ξαναλέω, είναι μια δραματική είδηση, μια κακή είδηση, αλλά για ένα μέρος του κυπριακού λαού φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται και με ένα αίσθημα ανακούφιση. Ας τελειώνουμε επιτέλους με μια βεβαιότητα που κράτησε πάρα πολλούς μήνες. Πάμε να δούμε τώρα.